φορά από το 1913, οπότε και ολοκληρώθηκε η κατασκευή της, η δημοτική αγορά θα κλείσει προκειμένου να αρχίσει το μεγαλόπνο έργο αποκατάστασής της, που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα 2 ετών. Στα τέλη της προσεχούς εβδομάδας αναμένεται να μπουν οι τελικές υπογραφές και να εγκατασταθεί ο ανάδοχος. Νομίζω ότι είναι μια θετική μέρα για τα Χανιά, για ένα έργο το οποίο παρακολουθούν την εξέλιξή τους με αγωνία οι καταστηματάρχες πρώτα και κύρια, αλλά και το σύνολο της χανιώτικης κοινωνίας. Τις αμέσως επόμενες ημέρες όλοι οι καταστηματάρχες καλούνται να εκενώσουν τους χώρους που μισθώνουν στη δημοτική αγορά, ώστε μετά την υπογραφή της σύμβασης να εγκατασταθεί ο ανάδοχος. Κάποιοι έχουν ήδη μεταφέρει τις επιχειρήσεις τους σε χώρους που μίσθωσαν μέσα στην πόλη. Τώρα δίνεται η ευκαιρία με την ανακατασκευή η αγορά να ξαναγίνει όπως πρέπει να είναι. Μια αγορά η οποία θα αναδεικνύει τα κριτικά προϊόντα, μια αγορά η οποία θα περιλαμβάνει μέσα και τα τρόφιμα και γενικά ό,τι άλλο παραδοσιακό η Κρήτη παράγει τα τελευταία χιλιάδες χρόνια. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι αυστηρό και μιλά για 24 μήνες από τη στιγμή που θα εγκατασταθεί ο ανάδοχος. Σύμφωνα με το αντικείμενο της σύμβασης, θα γίνει αποξήλωση όλων των κατασκευών με στόχο να παραμείνουν μόνο οι λιθοδομές του κτηρίου. Προβλέπεται να αποξηλωθούν δάπεδα, μεταλλικές κατασκευές, ρολά, πάγκοι, επιγραφές, φωτιστικά, μεταλλικά και ξύλινα κουφώματα, τζάμια στην οροφή με τον μεταλλικό του σκελετό και υδροροές. Αυτό το μνημείο, το εμβληματικό μνημείο, ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί. Είναι ένα πολιτισμικό, πολιτιστικό, οικονομικό και, αν θέλετε, μείζωνο σημασίας έργο για τα Χανιά. Στη μελέτη προβλέπεται ακόμα η κατασκευή σκελετού στερέωσης των ιαλοπινάκων της στέγης, καθώς και η προμήθεια των μεταλλικών κατασκευών των καταστημάτων με την κατάλληλη εφαρμογή τους. Τα κουφώματα των καταστημάτων θα είναι ξύλινα και από αλουμίνιο, ενώ θα γίνει προμήθεια και μεταλλικών ρολών. Η τεχνική υπηρεσία έχει κάνει τη μισή δουλειά για την αγορά. Από εδώ και πέρα είναι η επίβλεψη τα επόμενα 2 χρόνια. Στόχος των μελετητών και της Δημοτικής Αρχής είναι το μνημείο να αποκτήσει την όψη που του αρμόζει, κτηριακά, αισθητικά και λειτουργικά, διατηρώντας την αρχιτεκτονική του και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του, που το καθιστούν ως το πιο εμβληματικό της πόλης των Χανίων.